ανθρώπους μας, είναι όμως δυνατόν να ασχολούμαι τους άλλους για ό,τι μας έχουν κάνει, αν αυτό που έπραξαν είναι βαρύ ή επαναλαμβάνεται συνέχεια. Μέχρι πότε θα μας συγχωρούμε? Το ερώτημα αυτό το έθεσε ο Πέτρος των Κύριων και εκείνος το αποκρίθηκε με την εξής παραβολή. Ζούσε κάποτε ένας ένδοξος βασιλιάς, αμύθιτη ήταν η περιουσία του και την διαχείρισή της την είχε αναθέσει σε έμπιστους αυλικούς. Κάποτε κάλεσε αυτούς τους ενταλμένους υπηρέτες για να τους αποδώσουν λογαριασμόν. Ήρθε λοιπόν ένας από αυτούς ο οποίος είχε καταχραστεί τη βασιλική περιουσία και ήταν ο φιλέτης μυρίων ταλάντων χρυσού. Χρωστούσε δηλαδή στο βασιλιά ένα υπέρογκο ποσό, 10.000 τάλαντα, που σημαίνει δισεκατομμύρια ευρώ. Η ευθύνη του ήταν τεράστια. Τι λογαριασμό να δώσει στο βασιλιά? Γι' αυτό και εκείνος διέταξε να πουληθεί ο φιλέτης και η γυναίκα του και τα παιδιά του και όλα όσα είχε για να εισπράξει το χρήμα του. Τότε έπεσε κατά γης ο δούλος και προσκυνούσε τον αφέντη του λέγοντας «Κύριε, μακροθύμησόν με επιμή, δώσ' μη λίγο χρόνο ακόμη και όλα όσα χρωστώ θα σου τα πληρώσω». Το λυπήθηκε ο Κύριος του, η γεμάτη αγάπη καρδιά του δεν άντεξε να τιμωρήσει. Έτσι τον άφησε ελεύθερο και μάλιστα του χάρισε όλη την οφειλή. Τεράστιο το χρέος του δούλου, η αγάπη του βασιλιά. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τον καθένα από εμάς. Αμαρτάνουμε καθημερινά, απορρίπτουμε τη χάρη του Θεού, σπαταλάμε τα χαρίσματα που μας έδωσε. Έτσι γινόμαστε κι εμείς οφειλέτε μυρίων ταλάντων. Αν σκεφτούμε πόσα αμαρτίες διαπράξαμε με τα λόγια, τα έργα ή τη σκέψη μας σε μια μόνο ημέρα, αν εξετάσουμε τα ιδιωτελή κίνητρα ή τις πονηρές επιθυμίες, τα εκούσια ή τα ακούσια παραπτώματά μας, αν ακόμη υπολογίσουμε και πώς περίπτωση παρουσιάζουμε, τότε το χρέος μας απέναντι στο Θεό για μια μόνο ημέρα είναι τεράστιο και ασύμπτωτο. Πόσο μάλλον αν προσθέσουμε τα αμαρτήματα όλων των ημερών, όλων των ετών της ζωής μας. Και όμως, ακόμη και το πιο υπέρογκο χρέος ο Πανάγκος Θεός το διαγράφει, μας συγχωρεί. Αρκεί να καταφύγουμε στη μακροθυμία του, να ζητήσουμε το έλεος του, μόνο όμως αυτό. Όχι, χρειάζεται και κάτι ακόμη το οποίο δεν έκανε ο δούλος της παραβολής. Όταν βγήκε έξω ο ευεργετημένος δούλος, συνάντησε ένας από τους συναδέλφους του, ο οποίος του χρώσταγε 100 δινάρια, όσο ελάχιστο σε σχέση με το δικό του προηγούμενο χρέος. Ωστόσο, αν το σταμάτησε και τον πίεζε ασφυκτικά να του πληρώσει την οφειλή, έπεσε τότε στα πόδια του ο σύντουλός του και τον παρακαλούσε «Δώσ' μου λίγη πτώση χρόνου και θα σε πληρώσω». Αυτός όμως δεν ήθελε, αλλά τον οδήγησε στο δικαστήριο και τον έριξε στη φυλακή μέχρι να εξοφλήσει το χρέος του. Όταν όμως είδαν οι άλλοι σύντουλοι του αυτά που έγιναν, λυπήθηκαν πολύ και αμέσως ενημέρωσαν τον βασιλιά. Τότε ο βασιλιάς τον κάλεσε και του είπε «Πονηρέ δούλε, με παρακάλεσε, σε λυπήθηκα και σου χάρισα όλο εκείνο το υπέρογκο χρέος σου. Δεν έπρεπε κι εσύ να σπλαχνιστείς τον σύντουλό σου, όπως και εγώ σπλαχνίστηκα και σου έδειξα έλεος». Και οργισμένος τον παρέδωσε σε αυτούς που πανισανιζόταν στους φυλακισμένους για να τιμωρούν μέχρι να εξοφλήσει όλα όσα χρωστούσε. Και ο Κύριος κατέληξε με το εξής συμπέρασμα: «Έτσι θα κάνεις και σε εσάς ο επουράνιος πατέρας μας, εάν δεν συγχωρέσετε ο καθένας σας τον αδελφό του, όχι με λόγια μόνο, αλλά από την καρδιά σας. Ας προσέξουμε καλά, για να μην μοιάσουμε με τον άδικο και σκληρό δούλο,
ας μάθουμε να συγχωρούμε τους άλλους για να μοιάσουμε στον Θεό Πατέρα. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός συγχωρεί τα αναρρύθμιτα αμαρτήματά του, έτσι και εμείς οφείλουμε να παραβλέπουμε το πικρό λόγο που μας είπαν, την αδικία που μας έκαναν, την προβλητική συμπεριφορά απέναντί μας. Όλα αυτά είναι σταγόνες μπροστά στον ωκεανό των δικών μας αμαρτιών, για τις οποίες μακροθυμεί ο Θεός. Είναι δίκαιο και λογικό λοιπόν να συγχωρούμε. Είναι ο μόνος τρόπος για να αποδείξουμε ότι είμαστε γνήσια παιδιά του επουραγίου Πατρός μας.